Ένα ακόμα κρούσμα του νέου κορονοϊού καταγράφεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά αυτή τη φορά τον ιό φέρει εργαζόμενο σε δομή εκπαίδευσης. Είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και όχι στενή επαφή κρούσματος, γιατί πάντα υπήρχε ένα μπέρδεμα ανάμεσα σε αυτό. Μιλάμε για ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα που βρέθηκε σε ειδικό σχολείο. Είναι προσωπικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των παιδιών και γι' αυτό είμαστε στη διαδικασία αναστολής όλου του σχολείου και όχι μόνο ενός τμήματος. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μαθητές και προσωπικό από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο που συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποκατάστασης Νέων και Παιδών θα βρίσκονται εκτός του σχολείου. Ωστόσο, από αύριο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τηλεεκπαίδευση. Πρόκειται για εργαζόμενοι που ανήκει στο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου ειδικής αγωγής. Κάθε σχολείο που μπαίνει σε αναστολή τίθεται σε λειτουργία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά είναι στο σπίτι τους και κάνουν διακοπές, εφόσον βέβαια είναι όλοι καλά, έτσι. Ούτε οι εκπαιδευτικοί κάνουν διακοπές, ούτε τα παιδιά είναι σε διακοπές και αυτό είναι καλό να το γνωρίζουν και οι γονείς για να όσο μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδάκια τους τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο κρούσμα έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα της COVID-19. Από την πλευρά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ και όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση ανάλογου περιστατικού. Αφού πάρουμε το αποτέλεσμα της θετικής διάγνωσης, τότε το σχολείο διευθυντής κάνει όλη την νόμιμη διαδικασία σε επίπεδο γραφειοκρατίας, το στέλνει προς το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και σε εμάς εδώ στη διεύθυνση. Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας εκδίδει τη γνωμοδότησή του προς τη διεύθυνση και η διεύθυνση βγάζει την απόφαση για την αναστολή. Έκδηλε ωστόσο είναι η ανησυχία για τους γονείς καθώς αφορά εργαζόμενοι που είχε επαφή με όλα τα παιδιά αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο σχολείο στον νομό που σταμάτα τη λειτουργία του για 14 ημέρες λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.